Λοιπόν, πάμε τώρα ξανά στον Φίβο Κλαβιανό στην αίθουσα ειδήσεων για το σχόλιο του. Φίβο. Καταρχάς, τα σχόλια είναι λίγο πολύ περιτά μετά από αυτά που ακούσαμε από τους ανθρώπους που ήταν στον Πειραιά, γιατί τα είπαν όλα τα επιχειρήματα. Ναι. Ότι το έκανε επίτηδες η πλειοκτήτρια εταιρεία, οι πλειοκτήτριες εταιρείες για να ασκήσουν πίεση, ότι έχουν δίκιο οι εργαζόμενοι, ότι παλεύουν για τα δικαιώματά τους, ότι και εμείς εργαζόμενοι είμαστε. Όλο αυτό δηλαδή το σκηνικό των αντανακλαστικών, όλο πήγε ακριβώς ανάποδα. Ναι. Και φανερώθηκε... Είναι εντυπωσιακό, μέσα σε μία εβδομάδα, εντελώς διαφορετική εικόνα από την προηγούμενη φορά, έτσι. Ναι. Που φώναζαν στους συνδικαλιστές, άντε ρε, πηγαίνετε να κάνετε κανένα μεροκάματο. Ναι, καλά, ήταν κανένα δυο νεαροί που το κάνανε αυτό. Σωστό είναι. Δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Βέβαια, βέβαια. Επίσης, όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα πλάνα από τα κανάλια για να δείξουν κάτι με στρεβλό τρόπο, το καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν είναι χαζός. Και αυτό το κάνει λίγο, το ξεμπροστιάζει λίγο πιο έντονα. Δηλαδή, ναι, είναι φανερό ότι δουλεύουν όλοι μαζί κάποιοι θεσμοί εντός εισαγωγικών. Η κυβέρνηση με αυτό που θέλει να περάσει, οι μεγάλες επιχειρήσεις όπως οι εφοπλιστές, τα κανάλια και οι δημοσκοπήσεις που έλεγε προηγουμένως ο Κώστας. Και όλο μαζί όταν αυτό αποκαλύπτεται είναι πάρα πολύ εκτεθειμένο στα μάτια του κόσμου. Αυτό ακριβώς έγινε σήμερα. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι προφανώς η κυβέρνηση έχει αναδείξει ως κάτι πάρα πολύ επίκαιρο και καθόλου ανεπίκαιρο και ξεπερασμένο και συντηρητικό, όπως θέλησε να πει, το τι σημαίνει το δικαίωμα των εργαζομένων και η διάκριση αριστεράς και δεξιάς και πώς προσεγγίζει αυτά τα θέματα. Θέματα όπως το ωράριο, όπως η περιοριακή αμοιβή, mm-hmm, όπως το δίκαιο των απολύσεων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ κρίσιμα για να μπορέσει ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποιοδήποτε κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Μητσοτάκης να μας πείσουν ότι είναι ξεπερασμένα και ότι υποτίθεται αυτοί μαζί με τον κύριο Σκέρτσο θα κάνουν κάτι καλύτερο για εμάς. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να πούμε επίσης είναι ότι πρέπει να παρεύει ένας εισαγγελέας. Δεν πρέπει να παρεύει ένας εισαγγελέας για όλη αυτή την ταλαιπωρία. Δεν ήξεραν οι πλειοκτήτριες εταιρείες σε ποια θέση θα φέρουν αυτόν τον κόσμο. Δεν έχουν μια ευθύνη. Ένας εισαγγελέας δεν έχει ευθύνη να πει ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες ποινές, ούτως ώστε την επόμενη φορά να μην ξαναυποστούν την ίδια ταλαιπωρία, τσάμπα οι άνθρωποι. Γιατί τι είναι οι εισαγγελείς και τα πρωτοδικεία είναι μόνο για να βγάζουν παράνομες απεργίες. Α, και να το πούμε και αυτό, ότι από τα ευεργετήματα του κυρίου Χατζηδάκη για εμάς τους εργαζομένους που τόσο πολύ τον απασχολεί η θέση μας, αν και ποτέ δεν έχει βρεθεί στη δική μας θέση, αλλά τέλος πάντων, και αυτό δεν είναι προσωπική επίθεση, είναι η καταγραφή της πραγματικότητας, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, είναι ότι η επόμενη τέτοια απεργία θα είναι κανονικά παράνομη και θα μπορούν να επέμβουν τα ΜΑΤ. Και φυσικά οποιαδήποτε σχεδόν απεργία με τη θέσπιση της αστικής ευθύνης, όπως έχει κάνει και με τη θέσπιση της αστικής ευθύνης στις διαδηλώσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να υποστούμε όλα αυτά τα πράγματα και να χειροτερεύει η θέση μας και να μην μπορούμε ούτε να μιλάμε ούτε να απεργήσουμε. Ευτυχώς βέβαια υπήρξε αυτός ο κόσμος σήμερα και μίλησε για όλους μας. Όχι μόνο για μας δημοσιογράφους, για τον κάθε απλό εργαζόμενο. Και τους ξεφτύλισε, γιατί αυτή είναι η πιο απαλή λέξη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για το φιάσκο που υπέστη η κυβέρνηση και τα μέσα ενημέρωση σήμερα. Φίβο Κλαβιανέ, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Συνέχεια.